κουνήθηκα το μάλα και το συγκάτοικο μου σπάει τα νεύρα. Κάποιος θα σχολιάζει από κάτω. Συγγνώμη, αυτός ο κύριος που έχει αναρριχθεί από τη Λιτσέπη. Τι να λέμε. Εννοείται. Να το πούμε. Α, τι σε πειράζει αυτό. Με πειράζει ρε μάνα. Πώς να με πειράζει. Σαν να σε πειράζει δηλαδή. Τι είναι αυτό. Πλάκα σου κάνω. Ναι. Όπως και εσύ αλλά... Κοίτα Νικό. Έλα. Παναγής είπε ένα πολύ σωστό πράγμα. Πολλά λέει. Ότι... μέσα στο κύκλο αυτό, ναι. Ο άλλο κύκλος, ο κύκλος, ναι. Ο μικρός, ναι. Σε έρχεται. Βάει μέσα. Βλέπει να λέει, δεν ξέρω να λέει. Εντάξει, είναι θέμα λογιστή. Φοβάμαι ότι θα δούμε πράγματα που θέλουμε να δούμε. Τα έχουμε δει. Απλά δεν σκεφτόμαστε θα δούμε. Πότε θα δούμε. Σε λίγο. Καλά, εγώ θα το παίξω πάντως. Τώρα η κασέτα θα παίξεις αγαπώ. Τώρα θα κοιτάξω να πω εγώ. Ένα τραγούδι που έχει τρεις νότες. Η μία, η δύο, η τρίτη είναι αυτή. Yo se procede.
να το βάλω πάνω μου και την επόμενη αυτή που θα αφήσω να το έχω έτοιμο. Ποιο παντρεμένο? Εκείνο που είναι τριμμένο συνέχεια. Έλα ρε μάνα που είναι τριμμένο. Τι είναι τριμμένο τώρα? Δεν είναι τριμμένο. Δεν είναι τριμμένο τίποτα. Τώρα έχει μια τρυπούλα εκεί. Δεν έχει τρυπούλα, είναι μεγάλο τριμμένο όλο πίσω. Δεν τα έχει. Έλα μωρέ τώρα. Εγώ που το βλέπω ξέρω και την επόμενη φορά θα αρχίσει να πάρει. Εγώ δηλαδή δεν το βλέπω, δεν ξέρω. Εγώ που το πλέον δεν το φορά ψιστό. Εγώ το φοράω δηλαδή. Τι παράνε είναι. Αν φορέσει, έχει την άλλα. Την άλλη εβδομάδα το πάρει. Όχι ρε μάνα, άστο. Όταν έρθω τον Αύγουστο, ξέρω χάτω. Δεν έρχεσαι, ναι. Θα έρθει, δεν μπορεί να έρθει την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, άστο. Μα την άλλη εβδομάδα προλαβαίνω να το φτιάξω. Αυτό σου λέω. Πάρ' το, τι να σου πω, άσε με τώρα, εντάξει, να κάνω. Πολύ κοιτάς, πολύ μιλάς, πολύ ρωτάς, πολύ, 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 πολύ. Πιστεύω και παραβλέπω. Γραμμή γραμμούλα δεν αισθάνεται. Σε χτυπήσει. Τι θα έρθει και τοποθετηθεί σε στη λάμπα στο φως στην κουζίνα και εδώ τη μαγείρεψη. Εσύ μιλάς κι εγώ κοιτώ τα βέλη του στον ουρανό. Δηλαδή τι εννοεί? Κοίταξε, ότι συζητάνε ξέρω εγώ και συζητάνε, δηλαδή μονόλογο κάνει και άλλος χαζεύει ας πούμε και κοιτάζει τα βέλη των έργων, δηλαδή που έρχεται. Α, βαθύ, βαθύ, του βαθύ, βαθύ δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν φοβάται, δεν φοβάται, δεν φοβάται, δεν φοβάται, δεν φοβάται. Αγωνιά και τι να είναι. Εντάξει τώρα. Περιμέναμε τόση ώρα ρε. Λάθη δεν θα γίνονταν. Arif.
Να σου πω κάτι άλλο. Άκη, ναι. Άρα τυράγραμμα. Τυράγραμμα. Καλά. Τι λέτε, μάλλον. Έλεγα να την πάρω τηλέφωνο το δει αυτό. Τι λέτε, μάλλον. Αλλά τι κάνει η κοπέλα, ρε μάλλον. Το πλάκα μου κάτι. Όχι. Κάνω τι θες, πάρ' τη χέση εμένα, μάλλον. Ε. Γιατί τι θες, δηλαδή, τι ενδιαφέρεσαι. Ω, τι λες, ρε μάλλον, άμα ήταν αυτός, θα πει πρώτη φορά που την είδα. Όχι, δε, φυσικά. Που ενδιαφέρει με σαν άτομο, τη συμπαθώ. Συνέχισα και έτσι thank you.
εσάς πιάνουν όλα αυτά, στο κύριο δεν ξέρω. Δηλαδή... Εσείς ακομαχούν οι λέρες όταν έρχονται άγιες μέρες. Δηλαδή είστε αγαπητικός κοπέλας με την καμπύλη. Ρωτώ η μητήρ μου και η μητέρα σας έχουν κάνει συνεταιρισμό. Καθίστε. Ρωτώ διότι έχω μια απορία. Παρουσιάστε παρακαλώ. Μάλιστα. Η μητήρ μου και η μητέρα σας όντως έχουν κάνει συνεταιρισμό. Ναι. Αγωνιώ εν αγωνίως για την ομαλή αρμονική κατάληξη της τούτης, δηλαδή. Συνθήκη. Ναι, αγωνιάται, αγωνιάται. Βλέπω μακριά και απευθύνομαι σε όλους όσους βρίσκονται εντός καταλόγου πλέον. Ναι, θέλω να πάρουμε όλοι μαζί την πρωτοβουλία με το πι και με το ρο και παράλληλα την ευθύνη η οποία προσδιορίζεται από την μάχη της νέας ύλης με ό,τι είχε ή έχει απομείνει εν τέλους. Σε δύο μέρες και την έφτιαξε ολόκληρη του λάπα. Να αναφέρουμε επίσης ότι είδα το Exit Music σε βίντεο πριν. Μαζί με τον πατέρα του. Και αυτό φαίνεται με επηρέασε. Πήγα και εγώ λίγο. Ειδικά προς το τέλος, όχι εδώ, λίγο πριν. Δεν μπορώ να πλάσω. Ένα να πλάσω. Μπορώ να καώ. Να βουτήξω στη θάλασσα και να σου. Θα διαβάσω μπροστά σας τώρα την καλημέρα του Παναγιώτη. Άνοιξε τα μάτια του για δεύτερη ή τρίτη φορά. Άνοιξε τα μάτια του για δεύτερη ή τρίτη φορά. Συνειδητοποίησε ότι πάλι δεν τα κατάφερε. Αύριο ίσως. Αρχίζει να φωνάζει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι είδα όταν άνοιξε για πρώτη φορά τα μάτια μου σήμερα το πρωί. Είχε φτάσει μεσημέρι. Το φαγητό της ηλιοκειμένης κυρίας γειτόνισσας ξύμνησε και την άσφρασή του. Το στρώμα ανέλαβε να διατάξει το υπόλοιπο σώμα να δραστηριοποιηθεί. Μια και έγινε τόσο σκληρό και άβολο. Αγαπώ το χαμόγελο σου, γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον ήλιο. Αγαπώ το χαμόγελο μου. Μοιάζει το χαμόγελό του με το. Όχι, καμία σχέση. Έτσι. Α, έτσι. Ναι, ναι.
και αυτός δεν έχει να κάνει. Έλα ρε μαλάκα, τώρα μιλάμε για ανθρώπους. Γάμισε. Έγινε από φετσίς, έγινε σε σκόρους, έγινε από τόσο στρες, έγινε σκόρους, έγινε ροβότ, έγινε φόρους, έγινε φόρους, έγινε λόγους, έγινε πολύ, ωραίος, ο τύπος που έγινε κουτά. Έχω μήκος, τύχος, πετύχω μπροστά. Όχι, το δίες είναι. Ματζόρε ρε.
Αυτό είναι που σ' αρέσει να κοιτάς τον ουρανό κι όταν το πλέει πατηθεί στο 57-58 θα οριστικοποιηθεί και θα κλείσει. Είχα το λεφτή
και να μπορούμε να βάλουμε πλυντήριο, βαριόμαι εγώ. Άσε που ήταν και κλειστά. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τα άπλωσες. Ναι, τα άπλωσες. Πού στην κρεμάτη την άπλωσα. Για το καφέ, λέει. Ήταν ελληνικός τουρκικός, ξέρω εγώ. Πώς θα είναι. Να μου σε πω. Πω ρε γάμο, το έχει στάστα, κολόκυρο. Έχει γαμηθεί και η καφετιά. Α, Ήλιας, δε βγαίνει εδώ. Η βροχή πετάει προς τα κει. Το παιδί κοιτάζει να με βρει. Και εγώ νιώθω... Το βόνο, μαλάκα. Ε, ναι, και πού θα γίνει, δηλαδή. 17 και 39, ρε, μαλάκα. Ω, καλά, μαλάκα, τώρα γάμψε. Μέχρι να γυρίσω, δεν θα σε αφήσω. Κι όταν ξεπροβάλλω, τον γατούλη θα σου Ακόμα μέσα του.
σε κάτι από αυτές τις φορά, κάτι για πρώτη φορά. Αυτή τη στιγμή θα πω κάτι για πρώτη φορά. Έχει κακό μέσα του, μόνο το κακό έχει μέσα του. Αλλά το καλό, ναι, ακόμα και το καλό θα λέω όπως ήταν. Το καλό, δεν θα λάθος, όχι, δεν θα κάνει και τα λάθος. Κακό ήταν να κάνει. Καλάβες. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτό, έχουν βγει τώρα κάποιες συνειδητές στην κοινωνία της σημερινή και λένε ότι υπάρχει αυτή η λέξη τύψεις. Ποιες τύψεις, κανείς δεν έχει τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Πώς καθόμαστε και πίνουμε την πύρα μας τώρα. Έτσι έφυγε.
πουλιά στη φωλιά με στη νυχτιά παρέτλεγος και το πρωινά στη δουλειά πετούσαμε ψηλά συζητώντας με τους συναδέλφους μας πουλιά για τη τηλεόραση. Άλλο ένα φθηνό χτύπημα στη... κάτω από τη μέση της τηλεόρασης, άραγε. Πώς θα το έλεγα... ονοματίζατε. Θα το ονομάτιζα όπως η μητέρα μου, τη γιαγιά μου. Δηλαδή την πεθερά της. Έλα, μάνα. Τι έλα, παιδί μου. Να σου πω, πώς χωνάει τη γιαγιά. Δεν την φωνάζω. Δεν την ονοματίζω. Κοίταξε να δεις, δεν είναι αντιστέκομαι σπίρασμα. Ποδοβατιά μας το. Ναι ρε, αλλά εντάξει, τι σημαίνει αυτό. Τι... σημαίνει ότι δεν είμαστε ικανοί απλά. Ικανοί γιατί ρε. Ικανοί ρε, ικανοί, πώς το λέμε. Εντάξει, και τι να κάνουμε, σωστό, σωστό, αλλά προσβάλλει. Πέντε, τέσσερα, τρία. Τριάντα χιλιάδες αυτοκίνητα μπαμπάδων σήμερα στο ίδιο κελάρι. Και μετά τη σχολή μου του παλαβού και ο Στέρλ. Γιατί είναι το μόνο και μόνο άλλα. Τριάντα χιλιάδες αυτοκίνητα μπαμπάδων. Τριάντα χιλιάδες αυτοκίνητα μπαμπάδων. Τριάντα χιλιάδες αυτοκίνητα μπαμπάδων. Ω μπαμπάζου. Τριάντα χιλιάδες αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 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 αυτοκίνητα μπαμπάδων. Γι' αυτό μου πήρε αυτοκίνητο. Με τον Κωστή αγαπάμε Λονδίνο. Θα βρούμε το Χαράλαμπο. Μετά 11 τελειώνει Δημήτρη στη διπλωματική. Θα Ωραία.
Λοιπόν, θα βρεθείτε. Δεν μπορεί, κάποτε θα συναντηθούμε. Και λέει μετά να πάμε με το Χαράλαπο, ο δικός, στο Παρί, για δύο μέρες. Ωραία, ρε μαλά.